Στη Δράμα, σε μια παλιά αποθήκη εντός της βιομηχανικής περιοχής, φιλοξενούνται οι πρόσφυγες στη συγκεκριμένη στιγμή. Αποθήκη την οποία είχε παραχωρήσει παλιότερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη διαχειρίζεται η Αντιπεριφέρεια Δράμας. Ο χώρος προετοιμάστηκε κατάλληλα από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου Δράμας, όπου δημιουργήθηκαν χώροι υποδοχής και φιλοξενίας που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την προσωρινή φιλοξενία των προσφύγων. Παρ' όλα αυτά, το θέμα της θέρμανσης παραμένει στο κενό, όπως τονίζει ο Δήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Τάσος Χατζηγιάννης. Εγκυμονεί κινδύνους το να μην υπάρχει θέρμανση και μάλιστα εγώ θα έλεγα ουσιαστικά πρέπει να γίνει ανακύκλωση του αέρα που υπάρχει μέσα στο κατάλημα, προκειμένου να αποφύγουμε όλα τα θέματα υγείας που προκύπτουν κατά καιρούς. Το κτίριο είναι τέτοιο, έχει τέτοια δομή η οποία δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια να υπάρχει κρύο. Έτσι και ο κόσμος είναι αρκετός, είναι 550 άτομα περίπου. Οι κουβέρτες, ο ρουχισμός και τα λοιπά δεν επιτρέπει να υπάρχει κρύο σε κανέναν. Δεν έχουμε θέμα εκεί. Το θέμα είναι για μένα, η άποψή μου είναι ότι υπάρχει πρόβλημα λίγο με τη σκόνη, γιατί έχει πάρα πολλά μικρά παιδάκια τα οποία πηγαίνουν έρχονται πάνω κάτω και πρέπει να γίνει ανακύκλωση του αέρα. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο για μένα τουλάχιστον. Νομίζω ότι το έχει επιληφθεί το θέμα του στην περιφέρεια και νομίζω θα το λύσει άμεσα. Στον εσωτερικό χώρο υπάρχουν δύο τουαλέτες σε κάθε όροφο, όπου στη μία πλευρά, στον κάτω όροφο, πάνε μόνο γυναίκες και παιδάκια και στον επάνω όροφο μόνο άνδρες, οι οποίες γίνονται σε καθημερινή βάση από όλοι μας. Κύριε Μάρια, εξηγήστε μας τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Θέλουν να φύγουν τα παιδιά. Τα παιδιά θέλουν να φύγουν γιατί δεν μπορούμε να βρουν άλλο. Κάποιες οργανώσεις τους λένε ότι ελάτε να γραφτείτε και να φύγετε. Προφανώς τους κοροϊδεύουν. Πού θέλουν να πάνε, στη Θεσσαλονίκη? Στη Θεσσαλονίκη θέλουν να πάνε. Έχετε επαφή με την οικογένειά σας στη Συρία? Ναι, και η κατάσταση είναι πολύ άσχημη όπως και εδώ. Μαθαίνουμε νέα από τη Συρία και είναι δύσκολα. Είσαι ευχαριστημένος εδώ? Σώθηκες, έφυγες από τη Συρία και βρίσκεσαι ζωντανός. Ναι, και τώρα περιμένουμε. Τι έχεις σκοπό να κάνεις τώρα? Ποια είναι τα σχέδιά σου, να πας στη Γερμανία? Οπουδήποτε, Γερμανία, Βέλγιο, οπουδήποτε, ακόμη και Ολλανδία. Δεν θέλεις να μείνεις εδώ? Όχι, δεν μπορώ. Η κατάσταση είναι άσχημη εδώ. Γιατί δεν θέλεις να μείνεις εδώ? Εδώ δεν υπάρχει δουλειά, ούτε προοπτική για να φτιάξω τη ζωή μου και να βρω σπίτι. Τη Γερμανία έχεις δουλειά? Όχι, αλλά θεωρώ πως εκεί μπορώ να σπουδάσω, να βρω μια δουλειά, οτιδήποτε. Πώς είναι η κατάσταση εδώ, είσαι χαρούμενος? Μας δίνουν ό,τι χρειαζόμαστε, όπως μέρος να κοιμηθούμε, κάτι να φάμε και μέρος για να ξεκουραστούμε. Αλλά όχι ακριβώς όπως το θέλουμε. Τι ακριβώς γίνεται με τις τουαλέτες? Πολύ καθαρές και ευχαριστούμε την κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για τη βοήθεια. Αλλά θέλουμε να φύγουμε σύντομα. Δεν θέλουμε να μείνουμε εδώ. Έχουμε έρθει από τη Συρία. Περάσαμε μέσα από την Τουρκία και την Ασία προκειμένου να περάσουμε μέσω της Ελλάδας, την οποία και ευχαριστούμε στον προορισμό μας. Αλλά θέλουμε να περάσουμε τα σύνορα με σκοπό να πάμε στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι αστυνομικοί είναι ευγενικοί απέναντί σας, με τα παιδιά σας, με την οικογένειά σας. Πολύ επικίνδυνα στη Συρία για όλους μας. Εδώ η αστυνομία πώς σας φέρεται? Πολύ καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι.